κενών. Όπως υποδεικνύει ο δεύτερος βοηθός της σημερινής αναμέτρησης, ο κύριος Μπαμπάς, από το σύνδεσμο της Αρκαδίας, ένα άτομο που θα εκτελεστεί από πλευράς Ηλιακούλα Χινών, με τον Χρήστο τον Κράγκαρη να ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Η μπάλα έρχεται εκεί στη μεσαία γραμμή, κερδίζει κεφαλιά ο Πανταχού Παρών Κωστάκης. Θα έλεγα ο πιο πολύτιμος παίκτης σήμερα στη ομάδα της Ζακύνθου. Γίνεται μια παλιά όμως εκεί για τον Λούρμπα, όμως κόβει με το κεφάλι εκεί. Ο Μπιάζης και παραχωρεί πρώτου εφορμούντος Λούρμπα, φίλοι μου, ένα κόρνερ, όπως υποδεικνύει ο διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης, η διαιτητής μάλλον, η κυρία Κυρίου από το σύνδεσμο της Αρκαδίας. Τρέχουν εκεί να το εκτελέσουν με τον κλάδι οι παίκτες του Ηλιακού Λεχενών, ενώ ο Κουρίς, ο τεχνικός της ομάδας των Λεχενών, δίνει τις οδηγίες στους παίκτες του για το πώς πρέπει να κινηθούν. Σε ένα καθοριστικό, θα έλεγα, σημείο στο παιχνίδι, είμαστε ακριβώς στο 13ο λεπτό της επανάληψης. Το 2-2 παραμένει και δεν ξέρω τι άλλο μας επιφυλάσσει το σημερινό παιχνίδι. Έχουμε δει 4 υπέροχα γκολ μέχρι στιγμής. Τώρα λοιπόν θα εκτελεστεί το κόρερ με τον κλάδι να παίρνει λίγα μέτρα φορά. Έρχεται η μπάλα μέσα στην περιοχή. Εκεί έχουμε μία κεφαλιά, φίλες και φίλοι, και μία σπουδαία ευκαιρία που χάνεται για τον Ηλιακό, αφού αποκρούν πάνω στη γραμμή οι παίκτες της Ζακύνθου και η μπάλα τελικά καταλήγει στην αγκαλιά του Μιλωνά. Ήταν η πιο κραυγαλαία ευκαιρία για λογαριασμό του Ζακύνθου μετά την ισοφάριση των Ζακυνθινών. Μια φάση που θα μπορούσε να γίνει κάλλιστα το 2-2, το 3-2 για λογαριασμό του Ηλιακού. Και τώρα οι Ζακυνθινοί είναι στην αντεπίθεση εκεί. Όμως κερδίζουν οι του Ηλιακού με τον Τσαντήλη και ο Τσαντήλης βγάζει με τη μία για το Λούρμπα. Λούρμπα, για να δούμε, θα ψάξει το Τσαντήλη. Ψάχνει το Τσαντήλη και ο Τσαντήλη μπαίνει μέσα στην περιοχή. Θα βγάλει τη σέντρα, βγάζει τη σέντρα και προλαβώνει την τελευταία στιγμή, φίλοι μου, ο Βυθούρκας και πετάει την μπάλα κόρνε πρώτου Παπουτσί. Άλλη μια καλή στιγμή για τον Ηλιακό Λεχενών που έχει φτάσει δύο φορές μετά το 2-2 στην επίτευξη ενός τρίτου γκολ που βέβαια θα τους δώσει ελπίδες πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου, αν και το μάτς έχει ακόμα πολύ χρόνο. Έχουμε γεμάτα μπροστά μας 30 λεπτά αγώνα, δεν έχω να το όποια λεπτά των καθυστερήσεων. Τώρα εκτελείται το κόρνερ, η μπάλα έρχεται στην περιοχή, κόβει όπως ο Κομιώτης για λογαριασμό της ομάδας της Ζακύνθου. Όμως κερδίζουν και πάλι προς το παρόν οι παίκτες των Λεχενών με τον κλάδι, όμως χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Η μπάλα καταλήγει out στην παλιά που κάνει προς τον Παπουτσί, όμως ο Παπουτσής ήταν εκτός αγώνα για να μην βγει offside. Έτσι λοιπόν έχουμε το out για λογαριασμό της ομάδας της Ζακύνθου. Και τώρα ο goalkeeper Μιλωνάς τρέχει να μαζέψει την μπάλα και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ακριβώς το 60 λεπτό της αναμέτρησης, 15ο του δευτέρου ημιχρόνου. Τώρα οι Ζακυνθινοί ελέγχουν την μπάλα εκεί με τον Βυθούλκα. Ο Βυθούλκας εκεί κάνει λάθος μπαλιά και έρχεται η μπάλα στο Τσαντήλι. Ο Τσαντήλις βρίσκει τον Λούρμπα. Ο Λούρμπας είναι έξω από την περιοχή εκεί. Προσπαθεί να ξεφύγει, όμως κάνει το φάουλ πάνω στον σκόρερ της ομάδας της Ζακύνθου, τον Κωστάκη. Έτσι λοιπόν το παιχνίδι σταματάει από τη διετή της σημερινής αναμέτρησης και ο Κουρετζής, ο αρχηγός της Ζακύνθου, ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλ αυτό. Το εκτελεί τώρα, προσπαθεί να τροφοδοτήσει έναν συμπαίκτη. Η μπάλα έρχεται εκεί στον Παραστατίδη. Είναι μια, για να δούμε, θα προλάβει ο παίκτης της Ζακύνθου. Ο Παραστατίδης, ο οποίος είναι μέσα στην περιοχή εκεί, όμως καλύπτουν οι παίκτες του Ηλιακού Λεχενών. Έρχεται η μπάλα στον Κομιώτη και ο Κομιώτης βγάζει απελπιστικά την μπάλα out για λογαριασμό της ομάδας των Λεχενών. Κυρίες και κύριοι, ένα παιχνίδι συναρπαστικό έτσι όπως έχει εξελιχθεί σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ανοιχτό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Τώρα βλέπω και τον μεγάλο τον Θανάση τον Κράγκαρη να ετοιμάζεται να περάσει στον αγώνα σε αυτό το χρονικό σημείο, αφού τον σήκωσε ο τεχνικός του για να προθερμανθεί ο Δημήτρης ο Κουρής. Θανάσης ο Κράγκαρης ένας δεινός σκόρερ, όμως κάποιοι συχνοί τραυματισμοί την παιδική περίοδο δεν τον έχουν βοηθήσει στο να παίξει πολλά παιχνίδια. Βέβαια έχει βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό, θα έλεγα. Τώρα οι του Ηλιακού και πάλι με τον Τσαντήλια έχουν την μπάλα. Αυτός τροφοδοτεί με τη μία το Λούρμπα. Και ο Λούρμπας με τη μία βγάζει για τον Τσουκαλά. Ο Τσουκαλάς είναι φάτσα με το 3-2. Θα κάνει το σουτ, όμως και χάνει μια καταπληκτική ευκαιρία ο παίκτης του Ηλιακού Λεχενών, φίλες και φίλοι, να κάνει το 3-2 ακριβώς το 62ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Τσουκαλάς λοιπόν στην πονηρή παλιά που του κάνει ο Λούρμπας δεν μπορεί να χρηστεί σκόρε. Έτσι λοιπόν στο 62 ο Τσουκαλάς χάνει μια ακόμα καταπληκτική ευκαιρία να βάλει μπροστά στο σκορ την ομάδα του των Λεχενών.
Λέγαμε λοιπόν και νωρίτερα το παιχνίδι έχει μια άγρια ομορφιά, είναι πάνω κάτω και οι δύο ομάδες φτάνουν συνέχεια στην επίτευξη του γκολ, ένα ανοιχτό παιχνίδι. Βέβαια οι δύο ομάδες κυνηγούν επίσης όρις την πρόκριση, τώρα η Ζάιδος προσπαθεί να ξεφύγει εκεί. Λάθος παλιά και ο Παπαπτσής ελέγχει για να δούμε θα προλάβει, έτσι αντίς δεν προλαβαίνει. Κερδίζουν οι Τζακίρθου με τον Κομιώτη και αυτός τροφοδοτεί τον Παραστατίδη, ο τελευταίος. Δεν μπορεί να περάσει εκεί, κερδίζει ο Δήμος ο Χριστόπουλος για τον Παπουτσί και ο Παπουτσίς προσπαθεί να βγάλει με τη μία εκεί για τον Μουσερή. Ο Μουσερής κερδίζει την μπάλα από τον Βιθούρκα, ελίσσεται εκεί για να δούμε. Θα ξεφύγει και από τον Κουρετζή, προσπαθεί να ξεφύγει. Όμως ο έμπειρος Κουρετζής καθαρίζει τη φάση και έχουμε ένα φάουλ που υποδεικνύει, που παραχωρεί μάλλον ο Τσαντήλης πάνω στον Κουρετζή και υποδεικνύει πολύ σωστά η Κυρίου. Τώρα εκτελεί ο Κουρετζής για τον Παραστατίδη, κόβει εκεί με το κεφάλι ο Κωστόπουλος. Ο Κωστόπουλος αλλάζει εκεί με τον Δήμο τον Χριστόπουλο, τελευταίος για τον Παπουτσί. Ο Παπουτσής δεν μπορεί να περάσει την μπάλα, τώρα βγάζει την μπάλα για τον Τσουκαλά. Ο Τσουκαλάς είναι έξω από την περιοχή, κάνει ένα σούτ όμως χωρίς κανένα αποτέλεσμα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Μιλωνά. Με αυτά και με αυτά φίλοι μου έχουμε φτάσει στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στα Λεχενά. Το 2-2 παραμένει και το μάτς εξακολουθεί να είναι συναρπαστικό. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο που οι ομάδες έχουν μπει με περισσότερη διάθεση θα έλεγα και παρά το ακατάλληλο της ώρας που διεξάγεται το παιχνίδι εδώ στα Λεχενά αφού το μάτς ξεκίνησε ως γνωστό στις 1 το μεσημέρι. Τώρα εκτελείται το ελεύθερο, κερδίζει την κεφαλιά ο Τσαντήλης όμως δεν υπάρχει κανένας συμπαίκτης του εκεί. Η μπάλα έρχεται απευθείας στην κατοχή του goalkeeper Μίλωνα ο οποίος ελέγχει εκεί με τον Βιθούρκα. Ο Βιθούρκας βγάζει για τον Σταμίρη και βλέπω και έναν παίκτη της Ζακίνθου να προτερμένεται να αποτελέσει την δεύτερη αλλαγή του αποβληθέντος τεχνικού της ομάδας της Ζακίνθου του Αλέκου του Παπαγεωργίου. Τώρα ο Σταμίρης με το νούμερο 14 θα πάρει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο σημερινό παιχνίδι. Αλλάζει με τον Κομιώτη, κακό κοντρόλο τελευταίος και βλέπω τώρα με το νούμερο 12 τον Κακολύρη να ετοιμάζεται να περάσει στο παιχνίδι. Δεν ξέρω ποιανού θέση θα πάρει ο Κακολύρης. Βλέπω τον Σταμίρη. Από το Σταμίρη θα αποχωρεί με το νούμερο 14. Ναι, ο Σταμίρης λοιπόν αποχωρεί με το νούμερο 14, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς λοιπόν στο 65ο λεπτό της σημερινής αναμέτρησης ο Σταμίρης λοιπόν αποχωρεί και τη θέση του παίρνει ο Κακολύρης με το νούμερο 12. Είναι η δεύτερη αλλαγή του τεχνικού της ομάδας της Ζακίνθου. Δύο μέχρι στιγμής έχει επιχειρήσει και ο τεχνικός του Ηλιακού, ο Δημήτρης Σοκουρής και τώρα και του Ηλιακού είναι στην κατοχή του συμπάλα με τον Τσαντήλη ο οποίος κάνει ένα σούτ την μπάλα κοντράρι πάνω στον Φυτόπλο και έχουμε ένα πλάγιο για λογαριασμό της ομάδας του Ηλιακού. Εκτελείται από τον Παπουτσί, μπάλα έρχεται στον Λούρμπα. Ο Λούρμπας λύσεται και έξω από την περιοχή της ομάδας της Ζακίνθου. Λάθος συνεννόηση με τον Τσαντήλη, κερδίζει ο Φυτόπουλος. Ο Φυτόπουλος αλλάζει εκεί με τον Κωστάκη, ο Κωστάκης με τον Μπιάζη. Ο Μπιάζης εκεί κοντράρει μπάλα με τον Δαβουρλή και έχουμε ένα πλάγιο για την ομάδα του Ηλιακού. Τελείται αυτό, αλλάζουν ο Δαβουρλή με τον Τσουκαλά. Ο Δαβουρλής κάνει μια σέντρα σουτ, όμως χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Η μπάλα καταλήγει out για λογαριασμό της Ζακίνθου. Ακριβώς στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης βρισκόμαστε. Ηλιακό Λεχενός Ζάκηθος εδώ στα Λεχενά, 2-2 φίλοι μου, στον αγώνα του κυπέλου Ερασιτεχνών Ελλάδος, στον αγώνα της τρίτης φάσης, όποια ομάδα περάσει από τις δύο θα παίξει, στην τέταρτη φάση του θεσμού στους 8 με αντίπαλο τον Ορφέα, σου ρωτήσει τώρα. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της Ζακίνθου και ο Χαριάτης είναι αυτός που την κατέχει, τροφοδοτεί τον Κουρετζή, λάθος του τελευταίου, η μπάλα έρχεται στο Δαβουρλή, ο Δαβουρλή στον Μουσερή. Και ο Μουσερής ψάχνει να βρει ένα να μαρκάρει στο συμπέκτη, τροφοδοτεί εκεί τον Κωστόπλο, δεν περνάει μπάλα. Ελέγχεται όμως από τους παίκτες του Ηλιακού, συγκεκριμένα από τον Μουσερή που με το κεφάλι γυρίζει την μπάλα πίσω στον goalkeeper του, τον Σάγη, τον Καβουρά. Ο Καβουράς κάνει τα καθιερωμένα αγγελάκια και ετοιμάζεται να δώσει το ελεύθερο. Αυτό κάνει, ψάχνει να βρει τον κλάδι, όμως η μπάλα δεν περνάει. Ελέγχουν οι Ζακυθινοί και παραχωρούν ένα πλάγιο για λογαριασμό της ομάδας του Ηλιακού Λεχενών. Ενώ βλέπω να είναι έτοιμος να περάσει στον αγωνιστικό χώρο και ο Θανάσης ο Κράγκαρης, ο μεγάλος βέβαια, γιατί ο μικρός εδώ και αρκετό καιρό απουσιάζει από την αποστολή των Λεχενών εξαιτίας ενός τραυματισμού που τον κρατάει έξω από τις, να προσφέρει τις υπηρεσίες του στα Λεχενά. Ο Θανάσης ο Κράγκαρης λοιπόν με το νούμερο 17
θα περάσει το παιχνίδι. Θα είναι η τρίτη και τελευταία αλλαγή του Δημήτρη Τουγκουρή, ο οποίος θέλει να καθαρίσει την υπόθεση πρόκριση, βάζοντας έναν ακόμα επιθετικό στο παιχνίδι. Τώρα έχουμε ένα φάουλ που κερδίζει ο Χαριάτης για λογαριασμό της ομάδας της Ζακύθου από ένα σπρόξιμο που το κάνει ο νεαρός Κωστόπλος με το νούμερο 3. Ένα πλάγιο, ένα φάουλ που θα εκτελεστεί από τον σκόρε τον Ζακυνθινό, τον Κωστάκη. Ο Κωστάκης, ο οποίος έχει σκοράρει δύο φορές στο σημερινό παιχνίδι, εκτελείται, έρχεται η μπάλα μέσα στην περιοχή εκεί, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Βγαίνει ο Καβουράς και μαζεύει την μπάλα. Λέει στους παίκτες του να απομακρυνθούν για να κάνει το ελεύθερο. Έρχεται η μπάλα στη μεσαία γραμμή και κερδίζει ο πανταχού παρόν Κωστάκης. Θα έλεγα ίσως ο καλύτερος παίκτης σήμερα της Ζακύθου, ο πιο παραγωγικός παίκτης. Η μπάλα έρχεται για τον Κρεζία με το νούμερο 21, ελίσσεται εκεί πρώτη μουσορή. Πιτόπλος εκεί, Κρεζίας, κοντράρει μπάλα, κερδίζει ο Κομιώτης, έρχεται όμως εκεί ο Δαβουρλής και παραχωρεί ένα πλάγιο για λογαριασμό της ομάδας της Ζακύθου Φίλιμ. Και τώρα θα έχουμε την τρίτη αλλαγή για λογαριασμό του Ηλιακού στο σημερινό παιχνίδι, αφού περνάει με το νούμερο 17 καταχειροκροτούμενος ο Θανάης ο Κράκαρης και αποχωρεί με το νούμερο 11 ο πρώτος σκόρερ στο σημερινό παιχνίδι του Ηλιακού Λεχινών, ο νεαρός Κλάδης. Είμαστε ακριβώς, φίλες και φίλοι, στο 61ο λεπτό της σημερινής αναμέτρησης. Και τώρα η Ζακυθινή είναι στην περιοχή με τον Κομιώτη. Ο Κομιώτης προσπαθεί να κάνει ένα σουτ, κοντράρει μπάλα. Και τώρα οι του Ηλιακού προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση. Μια μακρινή παλιά που κάνουν εκεί για τον Λούρμπα και τον Θανάση, τον Κράγκαρη. Όπως κερδίζουν Ζακύθου, βγάζουν για το Φυτόπλο. Έρχεται ο Δήμος ο Φυτόπλος εκεί και κόβει σε πλάγιο για λογαριασμό της ομάδας της Ζακύθου. Εκτελεί ο Φυτόπλος για τον Κομιώτη. Ο Κομιώτης, λάθος συνεννόηση, κερδίζει ο Τσουκαλάς. Ο Τσουκαλάς στο Θανάση τον Κράγκαρη και ο Θανάσης ο Κράγκαρης προσπαθεί να ελιχθεί. Έρχεται η μπάλα και στον Λούρμπα. Λούρμπας προσπαθεί να βρει τον Θανάση τον Κράγκαρη. Και έχουμε ένα φάουλ που σημειώνει η διαιτής κυρίου για λογαριασμό της ομάδας των Λεχινών πάνω στον Θανάση τον Κράγκαρη, ακριβώς το 70ο λεπτό της σημερινής αναμέτρησης. Ένα φάουλ που φέρνει πολύ κόσμο μέσα στην περιοχή της ομάδας της Ζακύνθου και τον Μιχάλη τον Παπετσίνα είναι έτοιμος να πάρει λίγα μέτρα φόρα να το εκτελέσει. Θα δούμε, θα εκτελέσει απευθείας. Έρχεται η μπάλα στην περιοχή, κόβει ο αρχηγός της ομάδας της Ζακύνθου, ο Κουρετζής. Η μπάλα γυρίζει πάλι στον Μιχάλη τον Παπουτσί. Προσπαθεί να ξεφύγει εκεί. Βρίσκει τον Τσουκαλά και ο Τσουκαλάς με μία τον Μουσερή. Ο Μουσερής θα ψάξει να βρει εκεί τον Τσουκαλά. Πέφτει ο τελευταίος, διαμαρτύρεται εκεί για φάουλ. Δεν δίνει τίποτα η διαιτής της σημερινής αναμέτρησης. Η μπάλα έρχεται στον Παραστατίδη. Προσπαθεί ο τελευταίος να ξεφύγει από τον Μουσερή. Γυρίζει για τον Φυτόπλο. Έρχεται ο Δήμος ο Χριστόπουλος εκεί να κερδίσει. Η μπάλα έρχεται στον Τσαντίλη, μαρκάρεται ο Φυτόπλος και κερδίζει το φάουλ ο Τσαντίλης. Ήταν μια καθαρή περίπτωση φάουλ, θα έλεγα, αφού ήταν όντως περίπτωση φάουλ το μαρκάρισμα του Φυτόπλου πάνω στον Γιώργο τον Τσαντίλη. Και τώρα λοιπόν θα έχουμε ένα νέο φάουλ για λογαριασμό του Ηλιακού. Εκτελείται πρεσαριστά ανάμεσα σε Παπουτσί και Τσαντίλη. Θα βγάλει τη σέντρα από τη βγάζει τη σέντρα. Εκεί η μπάλα είναι στην περιοχή για τον Τσαντίλη. Ο Τσαντίλης είναι μέσα στην περιοχή εκεί. Όμως προλαβαίνει στο τελευταία στιγμή, θα έλεγα, και του παίρνει την μπουκιά από το στόμα η παίκτες της Ζακύθου και βγαίνει τώρα στην αντεπίθεση με τον Κρεζία. Για να δούμε, θα προλάβει ο τελευταίος. Μπαίνει στην περιοχή ο Κρεζίας, φίλες και φίλοι, προσπαθεί. Εκεί όμως ευτυχώς ο Καβουράς καταφέρνει και διώγνει όπως με τα πόδια, παραχωρώντας το κόρνερ για λογαριασμό της ομάδας του Ηλιακού Λεχινών. Ήταν μια καλή στιγμή, ακριβώς το 71 για λογαριασμό της Ζακύθου με τον Κρεζία, ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι στο 55. Τελείται το κόρνερ, έρχεται η μπάλα εκεί, κόβει ο Καβουράς όπως η μπάλα έρχεται στον Λούρμπα, ο Λούρμπας ο οποίος κατέβει κάτω να πάρει την μπάλα. Δήμος Χριστόπουλος, την μπάλα κοντράρει, έρχεται στο Παραστατίδη και ο Παραστατίδης, φίλες και φίλοι, κάνει το 3-2 από μια κόντρα που γίνεται εκεί ακριβώς στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Παραστατίδης βάζει μπροστά τη Ζάκηθο στο σκορ ακριβώς στο 72ο λεπτό. Από το πουθενά, θα έλεγα, ο παίκτης της ομάδας της Ζακύνθου, ο Παραστατίδης, κάνει λοιπόν το 2-3 για λογαριασμό
Το Σακίν Θινών ακριβώς στο 72ο λεπτό σε μια φάση από μια κόντρα, θα έλεγα από ένα τραγικό λάθος των παικτών της ομάδας του Ηλιακού Λεχενών. Ένα ακόμα γκολ, θα έλεγα, από αυτά που θεωρούνται γκολ τζαμπέ στον αγώνα. Τώρα κάνουν τη σέντρα επέκταση της Ζακύρθου και έχουμε εκεί τον Τσαντίλη να διαμαρτύρεται για να φάλω, όμως κερδίζουν ο Ζακυρθινή και πάλι. Ελέγχουμε τον παραστατή, το σκόρε, το τρίτο τέρμα της ομάδας της Ζακύρθου. Αλλάζει αυτός για τον Κομιώτη και ο Κομιώτης βγάζει με τη μία για τον Κρεζία. Κερδίζει όμως ο παίκτης της Ζακύρθου, όμως η μπάλα καταλήγει πλάι για λογαριασμό των Λεχενών. Νέα τροπή λοιπόν στο παιχνίδι σε αυτά τα λεπτά, φίλες και φίλοι. Μετά την επίτευξη στο 72 του τρίτου τέρματος από τον Παραστατίδη. Τώρα βγαίνεται μια μακρινή σέντρα σούτ, όμως χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Η μπάλα έρχεται στον έλεγχο του goalkeeper Μιλωνά. Τα λεπτά κυλούν εδώ στα Λεχενά. 73ο λεπτό, το 2-3 παραμένει για λογαριασμό της Ζακύρθου και παίκτες του Ηλιακού, για να δούμε, θα βρουν τις δυνάμεις να φτάσουν στην ισοφάριση όπως είχα κάνει στο 0-1. Δύο ομάδες οι οποίες δείχνουν ότι και οι δύο θέλουν την πρόκριση, άλλωστε δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα άλλο στην υπόθεση πρωτάθλημα. Μια αγωνιστική απομένει. Ο Ηλιακός έχει εξασφαλίσει την παραμονή του. Η Ζάιθος είναι ψηλά στην βαθμολογία στην τρίτη θέση. Τώρα έχουμε ένα φάουλ που κερδίζει ο νούμερο 14 της ομάδας του Ηλιακού, ο Δαβουρλής, που έχει περάσει το 55 στη θέση του Μπίκου. Εκτελείται αυτό, η μπάλα έρχεται στον Μπίκο, σεντράρει ο Μπίκος, πιάνει την κεφαλιά εκεί ο Παπουτσής, όμως χωρίς κανένα αποτέλεσμα η μπάλα περνάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Μιλωνά, που δεν φαίνεται να ανησυχεί και ιδιαίτερα σε αυτή την φάση. Με αυτά και με αυτά, φίλοι μου, οδεύουμε προς το 75ο λεπτό της αναμέτρησης. Ή αν θέλετε, 30ο του δευτέρου ημιχρόνου. Η Ζάιθος είναι μπροστά στο σκορ με 3-2. Είναι αυτή που παίρνει την πρόκριση μέχρι στιγμής για την επόμενη φάση του κυπέλλου Εραστεχνών Ελλάδος. Και ο Μουσερής είναι τώρα κάτω στις μπάλες, βγάζει μια σέντρα εκεί. Εσύ και το Θανάση τον Κράκερ, τον Λούρπα, συγγνώμη, και ο Θοδωρής ο Λούρπας κάνει το 3-3 ακριβώς στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης. Νέα τροπή λοιπόν στο σημερινό παιχνίδι. Ο Λούρπας λοιπόν, τα γκολ μπαίνουν στα βροχή, θα έλεγα, εδώ στα Λεχενά. 75ο λεπτό λοιπόν και ο Θοδωρής ο Λούρπας κρίζεται σκόρερ για δεύτερη φορά στο σημερινό παιχνίδι. 3-3 λοιπόν, και δεν ξέρω τι άλλο μας επιφυλάσσει το παιχνίδι αυτό. Ένα παιχνίδι ανοιχτό βέβαια για όλα στη συνέχεια του. Τώρα λοιπόν η παίκτες της Ζακύρθου είναι στην σέντρα για τον γκολ αυτό. 3-3 λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακριβώς στο 75ο λεπτό. Το μάτς έχει πολύ χρόνο ακόμα μπροστά, δεν ξέρουμε τι άλλο μας επιφυλάσσει. Τσουκαλάς είναι αυτός που κερδίζει την μπάλα, τροφοδοτεί το Θανάση τον Κράκαρη, που έχει δώσει μια νέα πνοή στην επίθεση του Ηλιακού. Ο Θανάσης ο Κράκαρης ελίσσεται εκεί, βγάζει μια νέα σέντρα σουτ για τον Λούρπα, όμως χωρίς κανένα αποτέλεσμα, η μπάλα είναι out για λογαριασμό του Ηλιακού Λεχενών. Και δεν αποκλείεται το μάτς να πάει και στην παράταση. Ένα μάτς που μέχρι στιγμής μας έχει επιφυλάξει 6 γκολ, θα έλεγα. Και οι φύλαθοι της, εδώ που βρίσκονται, οι λίγοι φύλαθοι που βρίσκονται στο σημερινό παιχνίδι, έχουν παρακολουθήσει ένα φοβερό θέαμα, ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο. Και λέω λίγοι φύλαθοι λόγω του απαγορευτικού της ώρας που γίνεται το παιχνίδι. Δεν έχουν την ευκαιρία, ο πολλής κόσμος θα μπορούσε κάλλιστα να έχει κατακλείσει σήμερα το γήπεδο των Λεχενών, να δει αυτό το σούπερ θέαμα που προσφέρουν οι δύο ομάδες, παρά τις, θα έλεγα, και όχι καλές καιρικές συνθήκες από πλευράς ζέστης που επικρατεί αυτή την ώρα εδώ στα Λεχενά. Τώρα έχουμε ένα φάουλ για λογαριασμό της ομάδας της Ζακύρθου, με τον Κουρετζή να ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Ο Κουρετζής λοιπόν εκτελεί, όμως χωρίς κανένα αποτέλεσμα, η μπάλα καταλήγει απευθείας out για λογαριασμό της ομάδας του Ηλιακού Λεχενών και του goalkeeper Καβουρά, που τρέχει να μαζέψει την μπάλα και τοποθετεί για να δοθεί το ελεύθερο από τον Χρήστο τον Κράκαρη, τον αρχηγό της ομάδας των Λεχενών. Η μπάλα έρχεται εκεί για τον Τζαντίλη και τον Λούμπα, διεκδικείται από τους δύο παίκτες των Λεχενών, όμως κερδίζει ο Φυτόπλος όπως κερδίζουν όμως ο Δήμος ο Χριστόπλος. Η μπάλα έρχεται και πάλι στον Φυτόπλο και ο Φυτόπλος προσπαθεί να βγάλει
με τη μία εκεί τον Κομιώτη. Όμως έχουμε ένα φάουλ για λογαριασμό της Ζακύνθου που παραχωρεί ο Δήμος ο Χριστόπουλος πάνω στον νεαρό Κομιώτη της ομάδας των Ζακυνθινών. Ένα φάουλ που θα εκτελεστεί από τον Φυτόπλο, ο οποίος τοποθετεί την μπάλα στο ακριβές σημείο που του λέει η διαιτής, η κυρία Κυρίου από την Τρίπολη, η οποία σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο έχει σταθεί πολύ πολύ καλύτερα σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Τώρα έχουμε ένα φάουλ που παραχωρεί ο Τσαντήλης πάνω στον αρχηγό της Ζακύνθου, τον Κουρετζή. Δίκει και το χέρι στον αρχηγό της ομάδας της Ζακύνθου, ο Γιώργος ο Τσαντήλης, ο οποίος και αυτός έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα στο σημερινό παιχνίδι, θα έλεγα, κυρίες και κύριοι. Ένα φάουλ τώρα, το οποίο ετοιμάζεται τώρα να εκτελέσει ο Φυτόπουλος, για να δούμε αυτός θα είναι ο εκτελεστής ή θα είναι ο Γιώργος ή θα είναι κάποιος άλλος παίκτης. Ο Φυτόπουλος λοιπόν είναι αυτός που ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Φαίνεται η μπάλα μέσα στην περιοχή εκεί, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Αφήνει ο Δεοβουλής να περάσει μπάλα out για λογαριασμό της ομάδας της, του Ηλιακού Λεχενών. Τελείται το out, φίλοι και φίλοι. Μπάλα έρχεται στη μεσαία γραμμή. Εκεί ελέγχεται από τους παίκτες της Ζακύνθου. Προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση εκεί με τον πανταχού παρόν Παραστατήδη, τον σκόρερ του τρίτου τέρματος της ομάδας των Ζακυνθινών. Αυτός αλλάζει εκεί με τον Κομιώτη. Ο Κομιώτης για τον αρχηγό του, τον Κουρετζή, ο οποίος στο τελευταίο λεπτά έχει προωθηθεί. Κόβουν όπως εκεί οι παίκτες του Ηλιακού και κερδίζουν ένα φάουλ που υποδεικνύει η διαιτής Κυρίου, η οποία λέει ότι η μπάλα πρέπει να τοποθετηθεί στο ακριβές σημείο που έχει γίνει το φάουλ. Τώρα ο Παπτσής τοποθετεί την μπάλα και εκτελεί ο Δήμος ο Χριστόπουλος για τον Μουσερή, ενώ τα λεπτά κυλούν εδώ στα Λεχενά, φίλες και φίλοι. Κουρετζής για την ομάδα της Ζακύνθου ελέγχει, τροφοδοτεί τον συμπαίκτη τον Κομιώτη. Κομιώτης στην απέναντι πλευρά εκεί για τον Κακολύρη, και ο Κακολύρης λύσεται εκεί, προσπαθεί να ξεφύγει εκεί από τις παίκτες του Ηλιακού. Κερδίζει ο Χρήστος ο Κράκαρης και έχουμε τον Παπουτσί, ο οποίος βγαίνει στην αντεπίθεση. Ο Παπουτσί, για να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει. Μπαίνει στην περιοχή ο Παπουτσί, τροφοδοτεί τον Κράκαρη. Ο Κράκαρης όμως είναι σε θέση offside, όπως σημειώνει ο βοηθός, ο κύριος Αγγελάκος, και φαίνεται ότι αυτή τη φορά έχει δίκιο ο βοηθός της κυρίας Κυρίου. Μια καλή στιγμή λοιπόν για την ομάδα των Λεχενών να φτάσει σε ένα τέταρτο γκολ. Εκτελεί το offside, ελέγχει ο Κουρετζής για τους Ζακυνθινούς και ο Κουρετζής τροφοδοτεί εκεί τον Παραστατήδη. Λάθος συνεννόηση των δύο παικτών, ο Τσκαλάς ελέγχει εκεί με τον Παπουτσί. Παπουτσής πτάει να βρει ένα μακάρι στην Μπέρκ του, γυρίζει πίσω για τον Χρήστο τον Μουσερή και ο Μουσερής τροφοδοτεί τον Γιώργο τον Τσαντήλη. Ο Τσαντήλης, για να δούμε, βγάζει μια παλιά, βγάζει μια παλιά. Εκεί όμως ελέγχει ο Φυτόπουλος, αφήνει στον Κουρετζή. Ο Κουρετζής αλλάζει εκεί με τον Χαριάτη. Ο Χαριάτης προσπαθεί να βρει ένα συμπαίκτη, όμως χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Η μπάλα καταλήγει out για λογαριασμό της ομάδας του Ηλιακού Λεχενών. Είμαστε εσείς, φίλοι μου, στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Το 3-3 εξακολουθεί να παραμένει εδώ στα Λεχενά. Και τώρα ευκαιρία με την διακοπή του παιχνιδιού για να προσπαθούν οι πρώτες βοήθειες στον Θανάση τον Κράκαρη, που είναι πεσμένος κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Οι παίκτες και των δύο ομάδων δροσίζονται. Είπαμε ότι η ώρα που διεξάγεται το παιχνίδι λόγω συγκοινωνιακών λόγων, όπως έλεγαν στην έναρξη του αγώνα οι παράγοντες των δύο ομάδων, κυρίως τη Ζακύνθου, για να μπορέσει να επιστρέψει στη Ζάκυνθο η ομάδα νωρίς, έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους παίκτες, οι οποίοι όμως έχουν καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες και το θέμα που έχουν προσφέρει είναι ικανοποιητικό, κυρίως θα έλεγα στο δεύτερο ημίχρονο με τα πολλά γκολ που έχουμε δει. Έχουμε δει 4 γκολ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, 2 στο πρώτο, σύνολο 6, δηλαδή 3-3 το σκορ μέχρι στιγμής. Τώρα λοιπόν οι Ζακυνθινοί παίρνουν την μπάλα και ετοιμάζονται να βγουν στην αντεπίθεση, ενώ τα λεπτά κυλούν. Δεν ξέρω
Άνω οδεύουμε προς παράταση. Τώρα γίνεται μια παλιά εκεί. Προσπαθεί να υποφεληθεί ο Λούτμπας, όμως βγαίνει με... και μπλοκάρει ο goalkeeper Μιλωνάς της ομάδας της Ζακύνθου φίλη μου. Και τώρα ο Θανάσης Κράγκαρης, αφού του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Κουρετζής, ο αρχηγός της Ζακύνθου, ελίσσεται εκεί και προσπαθεί να βρει ένα συμπαίκτη του. Ο Κομιώτης μαρκάρεται εκεί από τον Τσαντήλη και ο Τσαντήλης παραχωρεί το πλάγιο για λογαριασμό της ομάδας των Ζακυνθινών. Ο Κομιώτης, αυτός που το κέρδισε, είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Η διαιτής του λέει να πάει στο ακριβές σημείο για να εκτελεστεί. Εκτελείται το πλάγιο, όμως κόβει εκεί ο Δήμος ο Χριστόπουλος και έρχεται και παραχωρεί ένα νέο πλάγιο για λογαριασμό της Ζακύνθου, ο Δαυρουλής. Πιέζουν οι παίκτες της Ζακύνθου να φτάσουν σε ένα τέταρτο γκολ. Φαίνεται ότι και η Ζάιθος θέλει πολύ την πρόκληση, αλλά και ο Ηλιακός αυτό έχει δείξει στο σημερινό παιχνίδι. Τώρα έχει το πλάγιο, γίνεται μια παλιά από το Χαριάτη εκεί και έχουμε ένα offside από τον που σημειώνει ο βοηθός, ο κύριος Μπαμπάς, ο δεύτερος βοηθός πάνω στο παραστατήδιο, ο οποίος χρησιμοποίησε και το χέρι. Ήταν και φάουλ βέβαια και offside. Τελείται τώρα, έχουν οι παίκτες το λεχηρό με τον Κωστόπουλο. Ο κερδίζει ο Παπουτσής, αυτός βγάζει μια παλιά για τον Λούρμπα και αυτός για τον Θανάση, τον Κράκαρη στην περιοχή, ο Κράκαρης θα κάνει τον κόλ, το κάνει τον κόλ ο Θανάση, ο Κράκαρης, κυρίες και κύριοι, ακριβώς στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Θανάση, ο Κράκαρης βάζει μπροστά στο σκορ την ομάδα του Ηλιακού Λεχενών 6 λεπτά πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Ο Θανάης ο Κράκαρη λοιπόν δίνει προβάδισμα πρόκριση στην ομάδα του Ηλιακού Λεχενών. Λέγαμε και πριν την είσοδό του ότι δεν έχει ξεχάσει την τέχνη του γκολ ο Θανάης ο Κράκαρης. Απλά κάποιοι τραυματισμοί το τελευταίο χρονικό διάστημα τον έχουν αφήσει εκτός ομάδας. Έτσι λοιπόν στο 84 ο Κράκαρης βάζει μπροστά στο σκορ τον Ηλιακό Λεχενών 4-3 το σκορ. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε στο σημερινό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι συναρπαστικό, ένα παιχνίδι πλούσιο σε φάσεις και γκολ, κυρίες και κύριοι. Τώρα οι Ζακυνθινοί έχουν κερδίσει ένα πλάγιο και τρέχει γρήγορα γρήγορα με το νούμερο 12 ο Κακολύρης για να το εκτελέσει. Δεν ξέρω πόσα λεπτά καθυστερήσω τώρα με το δικό μου ρολόι, θέλει 5 λεπτά. Τώρα έχουμε μία ακόμα κόντρα εκεί, αλλά μια πανομοιότυπη φάση με το τρίτο γκολ των Λεχενών. Αλλά ευτυχώς διαβάζει τη φάση εγκαίρως ο Στάκης ο Καβουράς και προλαβαίνει την μπάλα, φίλες και φίλοι, πρώτου εφορμούντος και του κινδύνου που λέγεται Παραστατίδης. Ο Καβουράς λοιπόν εκτελεί το ελεύθερο. Η μπάλα έρχεται εκεί για τον Τσουκαλά, όμως κερδίζει ο Τσαντήλης. Ο Τσαντήλης, ο οποίος τα έχει δώσει όλα στο σημερινό παιχνίδι, βγάζει τη σέντρα εκεί όμως χωρίς κανένα αποτέλεσμα, αφού κερδίζουν οι Ζακυνθινοί εκεί με τον Κουρετζή. Ο Κουρετζής μαρκάρεται από τον Τσαντήλη για να δούμε. Και ο τελευταίος παραχωρεί το πλάγιο για λογαριασμό του Ηλιακού Λεχενών, όπως σημειώνει ο πρώτος βοηθός, ο κύριος Αγγελάκος. Τώρα είναι οι παίκτες της Ζακύνθου που τρέχουν. Εκτελεί ο Τσαντήλης, η μπάλα έρχεται εκεί στο Δαυρουλή. Ο Δαυρουλής γυρίζει για τον Δήμο τον Χριστόπουλο και ο Δήμος ο Χριστόπουλος βγάζει με τη μία για τον Θανάση τον Κράκαρη. Θα προλάβει ο σκόρε το τετάρτο τέρμα του Θανάση ο Κράκαρη. Προλαβαίνει, βγάζει μια σέντρα σούτ εκεί. Όμως η μπάλα καταλήγει out πρώτου Λούρμπα που τεροφυλακτούσε. Και τώρα βλέπω μια ακόμα αλλαγή για λογαριασμό των Ζακυνθινών. Βλέπω με το νούμερο 16 τον Κλάδη, φίλες και φίλοι, να είναι έτοιμος να περάσει στο παιχνίδι. Ο Κλάδης, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Κομιώτη. Ακριβώς το 87ο λεπτό της σημερινής αναμέτρησης, με το νούμερο 16 λοιπόν, ο Κλάδης παίρνει τη θέση του Κομιώτη. Τώρα το παιχνίδι θα συνεχιστεί με το ελεύθερο που εκτελεί ο goalkeeper της Ζακύνθου, ο Μιλωνάς εκεί. Και έχουμε ένα πλάγιο που υποδεικνύει τη διετή σημερινής αναμέτρησης για λογαριασμό των Ζακυνθινών. Ένα πλάγιο που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Φυτόπλος με το νούμερο 20, μάλλον φάουλ. Ήταν εκτελείται προσωριστά ανάμεσα σε Φυτόπλο και Κακολύρη. Ο Φυτόπλος ψάχνει να τροφοδοτήσει τον Κακολύρη. Για να δούμε τελευταίο, θα βγάλει τη σέντρα. Βγάλει τη σέντρα εκεί για τον Κρεζία. Ο Κρεζίας πιάνει την κεφαλιά. Όμως χωρίς αποτέλεσμα η μπάλα καταλήγει out για τον Ηλιακό Λεχενών. Δεν βιάζεται ο goalkeeper Καβουράς να τρέξει να μαζέψει την μπάλα, κυρίες και κύριοι.
Και τώρα οι παίκτες του Ηλιακού Λεχινών είναι έτοιμοι να εκτελέσουν αυτό το ελεύθερο. Ένας Ηλιακός που βρίσκεται πολύ κοντά στην πρόκριση, φίλοι μου, για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, στην ιστορία του, στους 8 του κυπέλου Ερασιτεχνών Ελλάδος. Κερδίζει 4-3 την Ζάκυνθο και κερδίζει και ένα φάουλ που σημειώνει η διαιτής κυρίου του Μπιάζη πάνω στον Θοδωρή τον Λούρμπα. Θοδωρής ο Λούρμπας, ο οποίος έχει δώσει τα πάντα στο σημερινό παιχνίδι, έχει πετύχει 2 γκολ, τι άλλο να κάνει. Ο πρώτος σκόρερ στον έκτο όμιλο της Δέλτα Εθνικής Κατηγορίας. Τώρα αργά-αργά οι παίκτες του Ηλιακού ετοιμάζονται να εκτελέσουν το φάουλ, αφού σηκώνεται και ο Γιώργος ο Τσαντήλης, ο παίκτης του Ηλιακού που ήταν κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Και ο Μιχάλης ο Παπουτσής είναι έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ. Έρχεται η μπάλα μέσα στην περιοχή εκεί. Θα προλάβει ο Τσουκάλας, δεν προλαβαίνει. Προλαβαίνουν οι παίκτες της Ζακύρθου εκεί και κόβουν όπως με το Φυτόπλο και προσπαθούν να βγουν εκεί στην αντεπίθεση με τον Μπιάζη. Ο Μπιάζη κάνει μια παλιά εκεί, κερδίζει ο Κωστάκης. Η μπάλα έρχεται όμως εκεί και έχουμε ένα φάουλ για λογαριασμό της ομάδας των Ζακυρθινών. Ένα φάουλ πάνω στον σκόρερ της ομάδας της Ζακύρθου και λέω σκόρερ γιατί έχει πετύχει τα 2 από τα 3 γκολ των Ζακυρθινών, τον νεαρό Κωστάκη. Γιος του παλιού καλού παίχτη της ομάδας της Ζακύρθου. Αυτές είναι στις καλές εποχές του Ζακυρθινού ποδοσφαίρου. Τώρα έχουμε μια διακοπή στο παιχνίδι, ενώ βρισκόμαστε ήδη στο 81 προς το 90 λεπτό της αναμέτρησης. Δεν ξέρω πόσες καθυστερήσεις θα σημειώσει η κυρίου η διαιτής από το σύνδεσμο της Αρκαδίας. Για να δούμε λοιπόν τι χρόνος απομένει στο σημερινό παιχνίδι, κυρίες και κύριοι. Σηκώθηκε τώρα ο Κωστάκης, ο παίκτης της Ζακύρθου και θα εκτελεστεί λοιπόν αυτό το φάουλ, φίλες και φίλοι, με την διαιτής την κυρίου να δίνει οδηγίες για την εκτέλεση του φάουλ αυτού. Πλασάρονται όλοι οι παίκτες μέσα στην περιοχή της ομάδας των Λεχενών και ο Φυτόπλος με το νούμερο 20. Θα είναι ο εκτελεστής για λογαριασμό της Ζακύνθου. Αυτά τα τελευταία λεπτά έρχεται η μπάλα μέσα στην περιοχή και έχουμε ένα out από μια κεφαλιά εκεί που επιχειρεί ο Βυθούλκας για λογαριασμό της Ζακύνθου, φίλες και φίλοι. Έχουμε την μπάλα out. Δεν βιάζονται οι παίκτες της του Ηλιακού να πάρουν την μπάλα. Άλλωστε το σκορ τους ευνοεί. Η πρόκριση είναι στον Ηλιακό Λεχινών. Ο Ηλιακό Λεχινών, ο οποίος θα αντιμετωπίσει, αν κερδίσει τελικά στο σημερινό παιχνίδι, τον Ορφέα Σουρωτής. Φωνάζουν οι φύλαθοι των Λεχενών, το μάτς έχει λήξει. Κοιτάζει το ρολόι της ιδιαιτή από την Τρίπολη κυρίου. Και τώρα ο Καβουράς είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Του κάνει και κάποιες συστάσεις ιδιαιτής από την Τρίπολη. Τώρα εκτελεί ο Καβουράς, η μπάλα έρχεται εκεί για τον Κουρετζή, ο οποίος κόβει με το κεφάλι, έρχεται όμως ο Κωστόπλος και βγάζει με τη μία εκεί για τον Λούρμπα. Πρώτη Λούρμπα παραχωρεί το πλάγιο για λογαριασμό της ομάδας των Λεχινών. Ο Μπιάζης με το νούμερο 13 για λογαριασμό της Ζακύνθου. Ήδη οδεύουμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν ξέρω πόσα λεπτά τελικά καθυστερήσεων θα δείξει, θα κρατήσει η κυρίου. Δεν έχουμε άλλωστε και την πολυτέλεια εδώ των εθνικών πρωταθλημάτων, όπου ο τέταρτος διαιτής δείχνει τον χρόνο των καθυστερήσεων για να ξέρουμε πόσα λεπτά καθυστερήσεων έχει δείξει η διαιτής τη σημερινή αναμέτρηση. Μας έχει τώρα ότι ο Ηλιακός Λεχινών έχει κερδίσει ένα φάουλ για λογαριασμό σε αυτά τα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Ηλιακός Λεχινών, ο οποίος ετοιμάζεται να το εκτελέσει με τον Μιχάλη Παπουτσή, έρχεται η μπάλα στην περιοχή εκεί και έχουμε μια καταπληκτική ευκαιρία που χάνει ο Λούρμπας, φίλες και φίλοι, για να γίνει το 5-3. Και τώρα επέκταση Ζακύρθου ετοιμάζονται να περάσουν στην αντεπίθεση με τον Τσουκαλά να προσπαθεί να ελέγξει εκεί, όμως κοντράρει μπάλα και μυρίζουν όμως και πάλι τη Ζακύρθου με τον Φυτόπλο. Φυτόπλος είναι έξω από την περιοχή εκεί, βγάζει μια παλιά εκεί για τον Κακολύρη. Ο Κακολύρης θα κάνει τη σέντρα, βγάζει τη σέντρα εκεί και έχουμε ένα το Θανάσης τον Κράκαρη να προσπαθεί να ελέγξει. Ελέγχει ο Θανάσης ο Κράκαρης και προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση και κερδίζει ένα φάουλ από τον αρχηγό της ομάδας του Ζακύρθου, τον Κουρετζή, φίλες και φίλοι. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, προς τέταρτο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Κοιτάζει το ρολόι της διαιτής κυρίου. Δεν θα αργήσει, φαντάζομαι, να σημειώσει το τέλος της σημερινής αναμέτρησης που θα στείλει τον Ηλιακό Λεχινών στους 8 του κυπέλου Ερασιτεχνών Ελλάδος. Σίγουρα μια μεγάλη επιτυχία για την ομάδα των Λεχινών. Εκτελείται το φάουλ εκεί από τον Τίλιμπαλ. Έρχεται εκεί, διεκδικείται από τον Λούρμπα. Και ο Λούρμπας, ο οποίος παραχωρεί το φάουλ και πολύ σωστά για να κερδίσει κάποια
δεύτερα των καθυστερήσεων. Εκτελούν οι Ζακυθινοί πλασταριστά. Ο Βυθούλκας εκεί για τον Φυτόπλο. Ο Φυτόπλος θα βγάλει μια σέντρα σούτ. Βγάζει τη σέντρα σούτ εκεί για να δούμε για ποιον. Όμως έρχεται η μπάλα μετά την κεφαλιά πάσα του Κωστόπουλου στην αγκαλιά του Καβουράιτς. Λοιπόν, περνάει και αυτό ο κίνδυνο για λογαριασμό του Ηλιακού Λεχενών. Και φαντάζομαι ότι δεν θα αργήσει η κυρία Κυρίου να σημειώσει το τέλος του αγώνα. Είμαστε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Κοιτάζει το ρολόι της η κυρίου, φίλες και φίλοι, και δίνει ένα ακόμα φάουλ για λογαριασμό της ομάδας της Ζακύνθου. Εκτελείται αυτό πλασαριστά. Και τώρα η διαιτής από την Τρίπολη, κυρίες και κύριοι, η κυρίου σημειώνει το τέλος της σημερινής αναμέτρησης, που βρίσκει τον Ηλιακό Λεχενό νικητή με σκορ 4-3. Και βέβαια ο Ηλιακό Λεχενό παίρνει τη μεγάλη πρόκριση για τους 8 του κυπέλου Εραστεχνών Ελλάδος. Μια πρόκριση βέβαια άνευ προηγουμένου για τα Λεχενά. Μια πρόκριση που γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας των Λεχενών. Να θυμίσουμε εμείς απλά τους σκόρες. Στο 7 ο Κωστάκης στο 0-1. Στο 16 ο Κλάδης το 1-1 για τον Ηλιακό. Στο 48 ο Λούρμπας το 2-1 επίσης για τον Ηλιακό. Στο 52 ο Κωστάκης το 2-2 για τον Ηλιακό Λεχενών. Στο 72 Παραστατίδης το 2-3 για τη Ζάκητο. Στο 75 ο Λούρμπας το 3-3. Και στο 84 ο Θανάης Κράκαρης χάρισε τη μεγάλη νίκη πρόκριση στα Λεχενά. Τίποτα άλλο λοιπόν από το γήπεδο των Λεχενών. Ηλιακό Λεχενό Ζάκητο 4-3. Ο Ηλιακό στου 8 του κυπέλου Ελλάδα με αντίπολο τον Ορφέα Σουρωτή. Από τον Γιώργο Παπαχωτόπουλο που ήταν στην περιγραφή του αγώνα και τον Δημήτρη Διαμαντόπουλο, τον τεχνικό μα, να έχετε ένα καλό βράδυ. Έπιπλα για το σπίτι, έπιπλα από Διαμαντόπουλο. Τώρα και στα έπιπλα για το σπίτι σας έχουμε τις δικές μας απαντήσεις.